Αυτό λέω, θα αναφερθώ μόνο στην τοπική κοινότητα Κουβαρά και τον απολογισμό της στη θητεία μας από 1/9/14 έως σήμερα. Το 2010 συντελέστηκε μια μεγάλη αλλαγή στην τοπική αυτοδιοίκηση, τόσο στη διοίκηση όσο και στο χωροταξικό, με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης. Ταυτόχρονα, αρχές του 2010 ξεκίνησε και αποκαλύφθηκε στη χώρα μας το μεγαλύτερο πρόβλημα μετά την μεταπολίτευση, είτε το οικονομικό πρόβλημα της χώρας μας, που είχε άμεση επίδραση τόσο στους πολίτες όσο και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτή η μεγάλη αλλαγή στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει και τον δικό μας τόπο, και ειδικά τον Κουβαρά. Ήδη πολλά έτη κοινότητα Κουβαρά πήρε μια άλλη μορφή διοίκησης με την εφαρμογή αυτού του θεσμού, καθώς 5 διαφορετικοί δήμοι και κοινότητες συνενώθηκαν σε ένα ενιαίο δήμο με την ονομασία Δήμος Σαρονικού. Με αυτό το πάτρεμα, εκτός της οικονομικής συνένωσης, θα έπρεπε να συνενώσουμε την διαφορετική νοοτροπία και συνήθειες των 5 δημοτικών ενωτήτων σε μία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η κάθε δημοτική ενότητα θα έχανε ή έχασε την ταυτότητά της και την τελειά της. Τον Αύγουστο του 2014 τελείωσε η πρώτη φοιτεία του Καλλικράτη. Μία φοιτεία στην ουσία δοκιμαστική που αποκάλυψε τις πολλές ατέλειες, ελλείψεις και λάθη του προγράμματος αυτού. Μια φοιτεία αναγκασμένη να απαντήσει σε μια απόλυτα αργή πορεία, καθώς οι υποσχόμενοι πόροι της κεντρικής κυβέρνησης προς τους ΟΤΑ μειώθηκαν κατά 70% περίπου και οι αιρετοί ήταν αναγκασμένοι να ζητούν πόρους και λύσεις για τις νέες αρμοδιότητες που επομίστηκαν και ταυτόχρονα να επιμορφώνονται για τις νέες εγκυκλίους και οδηγίες που έπρεπε να εφαρμοστούν με το νέο πρόγραμμα. Την 25/5/14 οι δημότες του Δήμου Σαρονικού εμπιστευτήκατε την παρούσα διοίκηση και δώσατε με την ψήφο σας την πλειοψηφία στον Δήμαρχο Γιώργο Σοφρόνη και τους συνεργάτες του να οδηγήσουν το Δήμο μας στη δεύτερη φοιτεία. Τόσο ο Δήμαρχος όσο και το 80% περίπου των συνεργατών του είχαν θητεύσει και στην πρώτη καλλικρατική φοιτεία και ήταν και είναι γνώστες των προβλημάτων του Δήμου Σαρονικού. Ταυτόχρονα στο Κουβαρά, οι κουβαριώτησες και οι κουβαριώτες ανανέωσαν την εντολή σε μένα ως πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Κουβαρά, επιβραβεύοντας στην ουσία την επιλογή μας να συμπορευτούμε μαζί με το Σταμάτη Κίνη, Νίνα Αντιδήμαρχο Σαρονικού, και Βασιλείο Χρήστο, τοπικό σύμβολο, με τον Δήμαρχο Γιώργο Σοφρόνη και να εκπροσωπήσουμε τα συμφέροντά τους, δίνοντας λύσεις στα τοπικά και καθημερινά τους προβλήματα. Φίλες και φίλοι, διαλύσαμε τους πρώτους 20 μήνες περίπου ως νέα δημοτική αρχή και εκτός της υποχρέωσης. Νιώθω την ανάγκη να προβώ ένα απολογισμό πεπραγμένων για το χρονικό διάστημα 1η Σεπτεμβρίου 2014 έως σήμερα, συγκεκριμένα για τα πεπραγμένα της τοπικής κοινότητας Κουβαρά. Πρώτο έργο, η κατασκευή του βρεφοδημιακού σταθμού στην Πέτα. Ένα έργο που έχει κολλήσει στις καλένδες της γραφειοκρατίας και των δικαστικών διανέξεων για 6 περίπου χρόνια, μετά από επίπονες προσπάθειες του Δημάρχου Γιώργου Σοφρόνη, του Αντιδημάρχου Σταμάτη Κίνη, αλλά και του υπεύθυνου Αντιδημάρχου της Τεχνικής Υπηρεσίας Ηλία Κουβάρα, καθώς και με τις συνεχείς διεκδικήσεις του τοπικού συμβουλίου, κατέστη εφικτή η υλοποίηση του έργου, προπολογισμού 1.975.000 ευρώ περίπου, το οποίο εγκαινιάστηκε τον Αύγουστο του 2015 πριν ολοκληρωθεί ένας χρόνος της νέας δημοτικής αρχής και ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής. Ήδη προχωρούν οι εργασίες κατασκευής του με οργολογούς αριθμούς, προβαίνοντας ο Δήμος σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες της συνεχής χρηματοδότησης του έργου, ώστε τη νέα χρονιά να φιλοξενήσει τα πρώτα παιδιά, καλύπτοντας μια πάγια ανάγκη σχολικής ομάδας που έλειπε από την κοινότητά μας. Αποχέτευση. Το αποκεντρωτικό δίκτυο Κουβάρα Καλλιδίου Μαρκοπούλου έχει εισέλθει στην τελική του φάση, ολοκλήρωσής του, καθώς τέθηκε στις αρχές του 2015 σε λειτουργία το ΚΕΛ Μαρκοπούλου. Από το Δήμο Σαρονικού συντάχθηκε ο κανονισμός αποχέτευσης, εγκρίθηκε το ποσό των 240.000 ευρώ περίπου από την περιφέρεια για την κατασκευή των συνδέσεων Κουβαρά Καλλιδίου και εντός του 2016 ήδη το έχει ανακοινώσει ο Δήμαρχος, θα πραγματοποιηθούν οι πρώτες συνδέσεις στην κοινότητά μας μετά από αιτήσεις συνδέσεων που θα υποβάλλουν οι δημότες. Σχέδιο πόλης. Προχωρήσαμε το σχέδιο πόλης του Κουβαράκη της Πέτας, Α και Β κατοικίας. Έχει τελειώσει και η τρίτη φάση, ολοκληρώθηκε η τρίτη ανάρτηση και αναμένουμε την έγκριση και υπογραφή από το ΣΚΟΠ. Παιδεία σχολικές μονάδες. Με την άψογη συνεργασία των σχολικών επιτροπών του Δήμου Σαρονικού, καταφέραμε να διατηρήσουμε τις σχολικές μονάδες της κοινότητάς μας, νηπιαγωγείο, δημοτικό και γυμνάσιο, σε αξιοπρεπές επίπεδο, όσον αφορά τουλάχιστον τις υλικοτεχνικές ανάγκες τους, συντηρώντας τα κτίρια με ιδία μέσα του Δήμου, όπως βάψιμο και καθαρισμό όλων των μονάδων, μόνωση και στεγανοποίηση του νηπιαγωγείου και παροχή πετρελαίου τους σημερινούς μήνες. Επίσης, είναι άξιο αναφοράς η δωρεά μετακινήσεις των μαθητών της κοινότητάς μας, που γίνεται αποκλειστικά με μέσα του Δήμου, με τη διάβηση δύο λεωφορείων
και οδηγούς υπαλλήλου του Δήμου, τα οποία μεταφέρουν τους μαθητές μας από τους οικισμούς της κοινότητας που δεν εξυπηρετούνται με άλλη συγκοινωνία, όπως και στο Λύκειο Γαλλιμίου. Είναι μια παροχή που προπαρύνει το Δήμο με καύσιμα και υπαλλήλους και παρέχεται αποκλειστικά στο Κουβαρά. Στον τομέα της καθαριότητας, με τη χρηματοδότηση που εξασφάλισε ο Δήμος Σαλονικού από το Πράσινο Ταμείο, τοποθετήθηκε ένας νέος υπόγειος κάδρος και στο Κουβαρά, στην πλατεία Αγίου Δημητρίου, καλοποιήσοντας το χώρο και εισάγοντας τη νέα τεχνολογία στον τομέα αυτό. Δημιουργείται από το Κουβαρά. Ένα πάγιο αίτημα των ηλικιωμένων της κοινότητάς μας έγινε πράξη στους πρώτους μήνες της διοίκησής μας με τη σύσταση καπή στο Κουβαρά, το οποίο εντάχθηκε στο νομικό πρόσωπο του Αριστόλικος, του Δήμου Σαλονικού, και τα πρώτα 220 μέλη περίπου που εγγράφησαν σε αυτό απολαμβάνουν όλες αυτές τις παροχές από το Δήμο, όπως δωρεάν εκδρομές, εξετάσεις από εγκατόρειες και διάφορα άλλα. Ως έδρα στέγασης του ΚΑΠΗ διατέθηκε από το Δήμο το κτίριο της παλιάς κοινότητας του Κουβαρά, όπου μπορούν να συνευρίσκονται τα μέλη. Παροχή δωρεάν ίντερνετ. Συνεχίστηκε και πλουτίστηκε με την τοποθέτηση των νέων hotspot η παροχή δωρεάν ίντερνετ στους κατοίκους και ειδικά στην νεολαία μας, τοποθετώντας κεραίες WiFi τόσο στην Πέτα όσο και στο Κουβαρά, κάτι το πρωτοποριακό για την κοινότητά μας. Πώς το είπες, hotspot. Γιατί τώρα τελευταία από μέσα, hotspot, σε τι άλλο. Δεν μας αφήνουν καθώς εγώ όπως προσφυγικό. Είναι το ίντερνετ, πιστεύω πιο πολύ γνωρίζουν το τι σημαίνει. Πολιτισμός. Στον τομέα του πολιτισμού, παρόλο τις αλήξεις οικονομικές συνθήκες, τελειώνω, δεν θέλω να σχολάσω παραπάνω. Στον τομέα του πολιτισμού, παρόλο τις αλήξεις οικονομικές συνθήκες, μπορέσαμε να συνεχίσουμε και να αναδείξουμε τα έθη και τα έθιμά μας με τη συμπρομή των συλλόγων μας, θεατρική και χορευτική ομάδα, Κουβαρά, Καπή και διάφοροι άλλοι, διοργανώνοντας πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως το Παραδοσιακό Καρναβάλι Κουβαρά, το Φεστιβάλ Χωρών στην Πέτα, θεατρικές παραστάσεις, πανηγύρι του 15ου στην Πέτα και άλλα. Δίνοντας την ευκαιρία στους δημότες μας να παρακολουθήσουν δρόμενα τόσο από τα μέλη του συλλόγου μας όσο και από άλλες περιοχές και δήμους, διατηρώντας ταυτόχρονα τον τόπο μας στο επίκεντρο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου μας. Επίσης, πρόσφατα δημιουργήσαμε και νέα παιδική χορευτική ομάδα που αποτελείται από 30 και νεαρούς χορευτές χωρίς συνδρομή, καθώς ο δάσκαλος αμείβεται από το ελληνικό πρόσωπο του Δήμου Σαλονικού, το οποίο πρέπει να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον πρόεδρό του. Ομοίως ήμασταν κοντά βοηθώντας υλικά όλους τους συλλόγους και τα σωματεία της κοινότητάς μας. Γνωρίζω ότι πολλοί από εσάς, τους δημότες μας, ενώ τους κοριδιώτες πιο πολύ, έτσι, ίσως δεν είναι ευχαριστημένοι είτε θεωρούν λίγα αυτά που είναι στο Κουβαρά αυτούς τους 20 μήνες. Θεωρώ όμως ότι το μεγαλύτερο επίτευγμά μας ήταν και είναι ότι ασχολούμαστε καθημερινά με τα προβλήματά τους και την κατευθυνότητά τους, προσπαθώντας να δώσουμε λύσεις σε κάθε τι στο μέτρο του δυνατού, ώστε να κάνουμε τη ζωή τους πιο εύκολη. Με παροχές όπως στην καθαριότητα, στην ίδρυψη, στον ηλεκτροφωτισμό, στην εξυπηρέτηση πολιτών από τις διοικητικές υπηρεσίες του γραφείου που υπάρχει στην κοινότητα και λειτουργεί στα πρώτη πακέτ, όπως και επίσης στην παρουσία γιατρού που έχει γίνει με προσπάθειες προσωπικές και στην συντογραφή δύο φορές την εβδομάδα. Και έτσι εξυπηρετούνται όλοι οι ηλικιωμένοι πάλι. Πολλοί βάζουν ως μέτρο σύγκρισης στην προηγούμενη δεκαετία που ο κάθε δήμαρχος ή πρόεδρος αντιμετώπιζαν μονάχα ένα πρόβλημα. Το πού θα διαθέσουν τις πληροφορηγήσεις και τα κονδύλια που έρευναν από τον κρατικό και ευρωπαϊκό κουρβανά. Σήμερα όμως με την οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η χώρα, είναι αναμενόμενο να μετακινείται το πρόβλημα στην τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία για τους λόγους που σας ανέφερα πιο πάνω, αιμορραγεί και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε απαιτήσεις των δημοτών. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι το τοπικό συμβούλιο Κουβαρά, ως μία από τις 5 κοινότητες του Δήμου Σαλονικού, καθημερινά αγωνίζεται διεκδικεί και αιτείται στο ΒΣ Σαλονικού και στο Δήμαρχο για επιπλέον παροχές στον τόπο μας και προσπαθεί να αυξήσει την ποιότητα και το επίπεδο αυτών. Απλά θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους μου να μην αναφερθώ στην άψογη και συνεργασία του τοπικού συμβουλίου με τη διοίκηση του Δήμου Σαλονικού και τις υπηρεσίες του, που κάθε έτοιμά μας ικανοποιείται άμεσα. Ομοίως όλες οι αποφάσεις του Τοπικού Συμβουλίου Κουβαρά έτυχαν την έγκριση και πλήρη αποδοχή του Δημάρχου και του ΒΣ Σαλονικού. Κλείνοντας, αγαπητοί φίλες και φίλοι, θα ήθελα να σας αναφέρω το εξής. Το ξέρω ότι είστε και είμαστε όλοι θυμωμένοι και εγκρατισμένοι με αυτά που ζούμε τα τελευταία χρόνια ως Έλληνες πολίτες. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω όμως ότι η τοπική αυτοδιοίκηση ως το πρώτο κύτταρο της διοίκησης του κράτους στέκεται ευρωπαϊκό άμυνας σε όλα αυτά τα προβλήματα και προσπαθεί και θα είναι δίπλα σας με μοναδικό σκοπό να σας παρέχει ένα καλύτερο τόπο να ζείτε. Ευχαριστώ.